τους επισκέφθηκαν για να τους προσφέρουν χρήσιμα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, μια σχολική τσάντα και αναμνηστικά δωράκια. Και εκείνα τους προσέφεραν απλόχερα την αγάπη τους και ένα ζεστό χαμόγελο. Ο λόγος για τα στελέχη της εταιρείας Digia που βρέθηκαν σήμερα στα ειδικά σχολεία του Ρεθύμνου στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τίτλο «Ήρωες της Digia». Το δώρο που επεφύλαξαν τα στελέχη της εταιρείας προς το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Ρεθύμνου ήταν ένα λάπτοπ και μια τηλεόραση που ήρθε να καλύψει σημαντικές ελλείψεις που αντιμετωπίζει το σχολείο στον τομέα του εξοπλισμού. Το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε είναι ότι και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως και στους γονείς, είναι ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι η κοινωνία είναι κοντά, ότι τους σκεφτόμαστε και ότι είμαστε κοντά τους. Στις δικές δομές οι πόροι ποτέ δεν είναι αρκετοί. Δηλαδή το να έχουμε οποιαδήποτε βοήθεια είναι σημαντικό και για μας στο σχολείο και για τα παιδιά και για τις οικογένειες τους. Τα στελέχη της Digia που από το 2018 οργώνουν κυριολεκτικά την Ελλάδα για να βρεθούν κοντά σε όλα τα ειδικά σχολεία και τις μονάδες προστασίας παιδιών και ενηλίκων γκρεμίζουν με τον τρόπο τους στον τοίχο του κοινωνικού αποκλεισμού και στέλνουν ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης αλλά και ανθρωπιάς. Τα παιδιά χρειάζονται το ελάχιστο. Χρειάζονται να νιώσουν ότι οι υπόλοιποι όλοι εμείς τους συμπεριφερόμαστε κανονικά, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Ότι είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Είναι μια πολύ καλή προσφορά, στοχευμένη και δείχνει ότι πρόκειται για μια εταιρεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών και πραγματικά και ευρωπαϊκής νοοτροπίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digia, η οποία με ανθρώπινο πρόσωπο δεν έστειλε τα δώρα, ήρθε να μας δει, να δει τα παιδιά μας της ειδικής αγωγής και χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναβρίσκομαι εδώ, γιατί πραγματικά αυτές οι ενέργειες χρειάζονται. Τα σχολεία ειδικής αγωγής του Ρεθύμνου ήταν ο τελευταίος σταθμός του τριήμερου ταξιδιού της εταιρείας στην Δυτική Κρήτη, ενώ στο επόμενο ταξίδι οι ήρωες της Digia θα επισκεφθούν αντίστοιχα σχολεία και δομές της Ανατολικής Κρήτης.